ο προβληματισμός και η ανησυχία για τις εξελίξεις γύρω από το μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων παραμένει, όσο η οριστική λύση δεν έρχεται. Ενημέρωση μάλιστα υπήρξε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσίνης με αφορμή και τα τελευταία περιστατικά που σημειώθηκαν στην υποαποκατάσταση χωματερή των λιμενικών. Εμείς από την αρχή είπαμε θέλουμε κεντρική διαχείριση και είναι από τους λίγους δήμους και αυτό οκτιμάει το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε πρώτο μια απόφαση. Πραγματικά έχω μόνο μια απόφαση, είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας, να όταν πάμε πάντα με το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσίνης, δεν λέει διαφορετικά πράγματα, κάθε παράταξη, εμείς λέμε, συμφωνούμε με την κεντρική διαχείριση. Και μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσίνης να έχει ταχθεί ομόφωνα υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ωστόσο εκκρεμεί το τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Στην κατεύθυνση αυτή και οι όποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται την περίοδο αυτή. Καταπατικό στάδιο περιλαμβάνει μέσα στο ΜΕΣΔΑ παροποίηση μόνο. Οι επόμενες μέρες θα τρέξουν και το τοπικό μας σχέδιο και η υπόθεση της παροποίησης να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η υπόθεση του συγκεκριμένου χαμπά. Αυτή ο έλεγχος που έχει πάρει την αποκατάστασή του, την αποκατάσταση του, δηλαδή σε όλους, και ήταν η απόφαση το ποιος θα μείνει πρώτος και ποιος θα μείνει τελευταίος, την οποία την είχατε πάρει εσείς όταν ήσασταν δήμαρχος, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείσαμε κάποιους και σταδιακά βγούσαμε και πραγματικά ήταν αυτό. Είναι το τελευταίο σου πήγε η αποκατάσταση του οποίου έχει προχωρήσει, είναι σχεδόν στο τέλος. Αυτός είναι και αυτό στο τέλος μέχρι την τέλη θα έχει κλείσει οριστικά, θα γίνει αυτό που θα έχει παραδοθεί. Εμείς θα κοιτάξουμε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη να έχουμε το θέμα της παροποίησης και της αυτής να την έχουμε μας. Αυτό θα έρθει και όπως έχουμε πάρει τις αποφάσεις αυτές τις ομόφωνες, θέλω και εκείνες οι αποφάσεις, επειδή θα ενημερωθείτε για αυτό το πράγμα, να είναι Τέλος, αναφορικά με το περιστατικό της πυρκαγιάς στα λιμενικά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ωστόσο στην περίπτωση αυτή, όπως σημειώθηκε, επρόκειτο για εμπειρισμό. Εμείς θα συνεχίσουμε να το όλο το διάστημα του καλοκαιριού να προσέχουμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας είπα γιατί όταν είναι εμπειρισμός και τώρα αυτή τη στιγμή του βαδιά, κάποια στιγμή ότι θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να το φυλάσσουμε καλύτερα, να μην συμβεί πάλι κάποιο γεγονός τέτοιο, χωρίς όμως μια κλιματική τέτοια πράξη να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.